Είμαστε πιεσμένοι από τα 2-2,5 χρόνια πανδημίας. Λέμε φέτος που δεν έχουμε περιορισμούς. Θα βγούμε, θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα στολίσουμε το σπίτι μας, θα στολίσουμε το δέντρο μας, ίσως και το μπαλκόνι μας. Έλαντε όμως που έρχεται λίγο μπροστά μας η δεύτερη ιδιαιτερότητα που είναι η ενεργειακή κρίση και το ενεργειακό που έχει φτάσει στα ύψη, το ρεύμα. Τι θα κάνουμε, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα από τη μία και από την άλλη, βέβαια, τι πρέπει να προσέξουμε, καθώς κίνδυνοι ελοχεύουν. Θέλω να πάμε λίγο στους ειδικούς, να πάμε λίγο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Θα πάμε λίγο στον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη, τον δικό μας. Πρόεδρος είναι από την Κρήτη, καταγωγή από την Κρήτη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής. Να αναφέρουμε λίγο τους βασικούς κινδύνους που ελοχεύουν, τι πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να μην μετατραπεί η χαρά και αυτή η όρεξη που έχουμε να διασκεδάσουμε και να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους με φόντο βέβαια ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, να μετατραπεί σε σκουτούρα, πονοκέφαλο και σε κίνδυνο. Πράγματι έχουμε πολλές μαρτυρίες και έχουμε δει και κάποια βίντεο τα οποία μας δείχνουν ότι σε χρόνο ντετέ μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά από συστάδες λιχνιών στολισμού Χριστουγέννων. Επειδή είναι ευαίσθησης και ευαίσθησης αυτές οι συστάδες των λαπακιών και επειδή είναι πάνω σε τοποθετημένες πάνω σε ευαίσθητες και έφλεκτα υλικά, θα πρέπει να τα εποπτεύουμε όσο γίνεται περισσότερο. Χρειάζεται μία επιτήρηση λοιπόν στον χώρο μας, διότι αυτά δεν είναι γερμανικά προϊόντα που λέγανε παλιοί, δεν ξέρω από ποια προέλευση μπορεί να έχουν, διότι εισάγονται στη χώρα μας πολλών ειδών τέτοιου είδους λαμπύρες, οι οποίοι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πρόεδρε, τι πρέπει να μας ανησυχήσει, τι θα δούμε και θα σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να αποσυνδέσω τα λαμπάκια, τι κάνουμε, τι πράττουμε και τι μας ανησυχεί, τι βλέπουμε, ποια η ένδειξη. Καταρχήν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους σωστούς λαμπτήρες στη σωστή θέση. Δηλαδή υπάρχουν λαμπτήρες, συστάδες στολισμού Χριστουγέννων, οι οποίες είναι για εξωτερικούς χώρους και υπάρχουν και άλλες συστάδες λιχνιών, οι οποίες είναι για εσωτερικό χώρο. Σωστά. Άρα δηλαδή εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μην τοποθετήσουμε λαμπάκια στολισμού που είναι για εσωτερικό χώρο έξω στη βροχή και στις επιπτώσεις τις καιρικές, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτές. Εκεί υπάρχει ένα βαθμός στεγανότητος, IP, μην το αναλύσουμε τώρα. Ναι. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε τα λαμπάκια που είναι για εξωτερικό χώρο να τοποθετούνται έξω και τα λαμπάκια που είναι για εσωτερικό χώρο να τοποθετούνται εντός των κατοικιών ή των καταστημάτων. Κάποια μορφή βραχυκυκλώματος σε εσωτερικό χώρο μπορεί να καταγραφεί? Βεβαίως. Ξαναλέω, επειδή είναι ευαίσθητες αυτές οι συστάδες, η τεχνολογία τους, δηλαδή η δομή τους είναι τέτοιου είδους που θα πρέπει να δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, δηλαδή εν ολίγοις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πιστοποιημένο 100% διότι δεν ξέρουμε την προέλευσή του και τον κατασκευαστή του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι σε μία επιτήρηση και να είναι σε ώρες οι οποίες θα είναι η οικογένεια ξύπνια, δηλαδή ας μην αφήνουμε αυτές τις συστάδες να λειτουργούν βραδινές ώρες όταν η οικογένεια πάει για ύπνο ή ένα κατάστημα έχει κλείσει, διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Ξαναλέω, είναι πολύ ευαίσθητες συσκευές, ναι, και θα πρέπει να είναι υπό την εποπτεία μας. Μάλιστα, ένα αυτό και δύο, πώς θα γλιτώσουμε χρήματα, χαμηλή κατανάλωση, τι κάνουμε? Χαμηλή κατανάλωση. Θα κάνουμε μια επιλογή να πάρουμε τέτοιες συστάδες ή οτιδήποτε κατανάλωση είναι φωτισμού σε τεχνολογίας LED. Δηλαδή, εκεί μας παρέχει πολύ καλή ποιότητα φωτισμού αφενός μεν και αφετέρου έχουμε μια αρκετά μεγάλη μείωση της κατανάλωσης όταν προμηθευόμαστε λιχνίες LED, τεχνολογίας LED. Οπότε εκεί είναι σήμερα η τεχνολογία, εκεί σπέβδουμε δηλαδή. Έχουν καταργηθεί σχεδόν όλοι οι υπόλοιπες μορφές λαμπτήρων
θα πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτή την κατηγορία προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρήματα. Να κάνουμε δηλαδή όσο γίνεται μεγαλύτερη οικονομία. Μάλιστα. Κύριε Αγκουράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.